Σχεδόν τις 400.000 αναμένεται να φτάσει το 2050 στην Ελλάδα ο αριθμός των ασθενών με κάποιας μορφής άνοια. Στοιχείο και εκτίμηση που θα πρέπει να κινητοποιήσει τα αντανακλαστικά της πολιτείας αλλά και των υπηρεσιών υγείας που βρίσκονται ήδη αντιμέτωπες με μια δύσκολη κατάσταση. Ήδη στην Ελλάδα σήμερα εκτιμάται πως ο αριθμός των ατόμων με κάποιας μορφής άνοια φτάνει τις 250.000. Ο αριθμός αυτός διπλασιάζεται κάθε επόμενη πενταετία από τα 65 έτη και άνω, όπως ανέφερε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Σοφία Μαρκούλα. Και αν σε αυτά τα νούμερα προσθέσει κάποιος και τους αριθμούς των φροντιστών, που συνήθως είναι μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος, αντιλαμβάνεται πόσο δύσκολη και απαιτητική είναι η διαδικασία. Τα παραπάνω στοιχεία μαζί με την επιτακτική αναγκαιότητα εφαρμογής πολιτικών υγείας σε εθνικό επίπεδο επισημάνθηκαν στη διάρκεια της εσπερίδας που πραγματοποίησαν από κοινού. Την Τετάρτη, ο Δήμος Ιωαννιτών και η Νευρολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου με τίτλο «Υγιής και ενεργός γύρανση είναι επιλογή μου». Μια εκδήλωση στην οποία παρουσιάστηκαν τα στοιχεία που προέκυψαν από την υλοποίηση μιας πρωτότυπης δράσης καταγραφής δεδομένων μέσω των τεστ ανίχνευσης που πραγματοποιήθηκαν στο Συμβουλευτικό Σταθμό Άνοιας. Η άνοια είναι μια κατάσταση η οποία προσβάλλει κυρίως άτομα της τρίτης ηλικίας και σε καμία περίπτωση δεν είναι μια διαδικασία φυσιολογικής γύρασης. Βέβαια, δυστυχώς δεν προσβάλλει μόνο το άτομο της τρίτης ηλικίας. Έχω ασθενείς οι οποίοι είναι συνομή εκεί μου και οι οποίοι πάσχουν από άνοια. Σε αυτή την καμπύλη, τι βλέπουμε. Στην πάνω καμπύλη βλέπουμε πώς είναι ένας εγκέφαλος φυσιολογικός. Και γιατί η άνοια είναι θέμα. Είναι ένα τεράστιο θέμα γιατί 5 με 10% των ανθρώπων πάνω από 65 ετών πάσχει από κάποιο είδος άνοιας. Ο αριθμός διπλασιάζεται κάθε 5 χρόνια μετά από την ηλικία αυτή. Για να φτάσουμε μετά τα 85 έτη, ένας στους δύο, 42% να έχει άνοια. Μιλάμε λοιπόν αυτή τη στιγμή για 250.000 ασθενείς με άνοια στην Ελλάδα, οι οποίοι το 2050 θα είναι 400.000, κοντά στο μισό εκατομμύριο. Σκεφτείτε ότι όλοι αυτοί πέρα από το που πάσχουν οι ίδιοι, πάσχουν μαζί και οι οικογένειές τους, οι φροντιστές τους. Χαιρετισμό στην αρχή της εκδήλωσης απίφθινε εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου η εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Μαργαρίτα Γκουγκάκη. Η Περιφέρεια Ηπείρου στηρίζει επράκτως δράσεις και πρακτικές που προωθούν τη σωματική και ψυχική υγεία των ηλικιωμένων και των ασθενών με άνοια, καθώς και όλες αυτές τις δράσεις αφορούν την όσο γίνεται πιο ενεργή δραστηριοποίησή τους στην κοινωνία και δομές κοινωνικής προβίδας με απότερο σκοπό την όσο γίνεται πιο ασφαλή, αυτόνομη διαβίωσή τους, ώστε να παρέχουν στους οικειωμένους και ειδικά στους νοικούς ασθενείς ποιότητες ζωής όπως οφείλουμε. Η άνοια αφορά όλους μας, γιατί όλοι μας με κάποιο τρόπο θα έχουμε αντιμέτωπο με έναν ανοικό ασθενή, είτε αυτό αφορά κάποιο γείτονα, κάποιο συγγενή μας και ίσως και εμάς τους ίδιους.